Υπουργός που είναι πάντα σε μια, θα έλεγε κανείς, ευχάριστη θέση, γιατί έχετε να κάνετε με ένα χαρούμενο αντικείμενο. Δεν έχετε να κάνετε με την οικονομία άλλη μέρα. Άμα τι θα γίνει, αξιολογήσει. Καταστρεφόμαστε, χανόμαστε, πεθαίνουμε. Έχετε να κάνετε με πιο ευχάριστο τομέα. Επί την ευκαιρία, μισό λεπτό. Ευτυχώς πάνε και καλά τα πράγματα. Αυτή η ιστορία της καθυστέρησης, ας πούμε, της αξιολόγησης, της αστάθειας κτλ. Δεν φρενάρει λίγο την υπόθεση. Έρχεται ο άλλος, λέει, κάτσε να δούμε. Παίζει κάποιο ρόλο. Παίζει ένα ρόλο. Όχι, καθόλου. 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 Θα σας εξηγήσω ακριβώς τι συμβαίνει στον τουρισμό. Τα δύο τελευταία χρόνια, επειδή τα στοιχεία τα οποία έχουμε είναι σταθερότητα, ασφάλεια, απλούστευση διαδικασιών, ο τουριστικός τομέας δεν ασχολείται με τις πολιτικές διαπραγματεύσεις όσο αφορά το κοινό το οποίο έρχεται στην Ελλάδα. Οι καλύτεροι μας, να φανταστείτε, τουρίστες είναι οι Γερμανοί. Φέτο αυξήσαμε πάρα πολύ από τη Γερμανία. Οι Γερμανοί μας αγαπούν πάρα πολύ, αγαπούν την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας. Ξέρουν ότι έχουμε διαπραγματεύσεις όσο αφορά το οικονομικό και πολιτική, τέλος πάντων, αντιπαράθεση. Αλλά την Ελλάδα τη λατρεύουν και είναι οι διακοπές τους. Το ίδιο συμβαίνει και με την Αγγλία. Άμα θα φέρετε το Σόιμπλε στην Ελλάδα τουρίστα, θα μας πείσετε. Θα έχετε ένα μπράβο από μένα. Νομίζω ότι είχε έρθει ένας αξιωματούχος, ο Τόμσεν, δεν ήταν, που μάλιστα το έβγαλε και στο Facebook και το διαφήμισε, που καθόταν με την εφημερίδα του και διάβαζε. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η πατρίδα μας είναι ένας προορισμός πολύ αγαπητός για όλη την Ευρώπη αλλά και για όλο τον κόσμο. Η δουλειά λοιπόν η δική μας είναι εύκολη, γιατί έχουμε εξαιρετικό προϊόν. Τι κάνουμε λοιπόν, διαφημίζουμε την πατρίδα μας ως ελκυστικό παγκόσμιο προορισμό. Αυτό που πετύχαμε όμως τα δύο τελευταία χρόνια, σε συνέχεια και του 2013 και του 2014 που ήταν αυξητικά, πετύχαμε να σταθεροποιήσουμε μία πολιτική η οποία ήταν ζητούμενο ετών. Δηλαδή τι κάναμε. 365 μέρες το χρόνο τουρισμό. Αυτό θέλουμε για την Ελλάδα. Δεν το έχουμε κατακτήσει. Βεβαίως το έχουμε κατακτήσει. Αφήστε με να σας πω. Από πού. Εγώ άκουσα την κυρία, την προηγούμενη υπουργό τουρισμού που είχαμε κοντά μας προχθές, την κυρία Κεφαλογιάννη, να λέει πράγματι. Αυτό ήταν το ζητούμενο και επί των ημερών μας βάλαμε τις βάσεις γι' αυτό, αλλά δεν επετεύχθη επί της σημερινής κυβερνήσεως. Να σας πω εγώ ότι έχουμε επιτύχει. Και εσείς θα κρίνετε. Λοιπόν, το 2015. Ο στόχος και η βάση ήταν να επιμηκύνουμε την περίοδο. Τι κάναμε. Κάναμε συμφωνίες με tour operators να φέρουν νωρίτερα τους τουρίστες, να φέρουν charter. Κλείσαμε συμφωνίες με πάρα πολλές αεροπορικές εταιρείες, γιατί όταν υπάρχει πρόσβαση έρχονται και οι τουρίστες. Και το 2016 λοιπόν ξεκίνησε ο τουρισμός μας για πρώτη φορά σε όλων των εποχών. Επιτυχία, και αυτό είναι μια τεράστια για επιτυχία. Για πού μιλάει τώρα, για τρία νησιά. Μα θα με επιτρέψετε. Πού δεν δράζεται αυτό που λέτε, το καταλάβουμε ρε παιδί μου. Μα δεν πρόλαβα να σας πω. Έλα το. Να σας πω. Κάναμε λοιπόν μία διαπραγμάτευση, έτσι ώστε στο Νότιο Αιγαίο πιλωτικά και στην Κρήτη να ξεκινήσει από Μάρτιο και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα από 1η Απριλίου. Μάλιστα. Τελείωσε η θερινή περίοδος με το Νοέμβριο, τέλος Νοεμβρίου, για πρώτη φορά. Με πληρότητες 80% μέσο όρος όλη την Ελλάδα από τα επίσημα στοιχεία των ξενοδόχων. Ο Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος ήταν οι καλύτεροι μήνες όλων των εποχών. Και Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο έχουμε διεθνείς αφήξεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί μπορούμε να έχουμε. Και όταν λέμε 365 μέρες τουρισμό, δεν εννοούμε φυσικά μέσα στο χειμώνα να πάνε στη Μύκονο, παρόλο που στη Σαντορίνη μείναν ανοιχτοί για πρώτη φορά όλο το χρόνο. Έχουμε λοιπόν διψήφια αύξηση. Πού οφείλεται αυτό που μας πείτε, αν σας πω και το άλλο. Αφήστε μου όμως να ολοκληρώσω. Δύο λεπτά. Να ολοκληρώνετε όμως κάποια στιγμή, δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να ολοκληρώνετε και εσείς, να ολοκληρώνουμε και εμείς, ώστε να ολοκληρώνουμε όλοι μαζί. Με ρωτήσατε λοιπόν. Για να ταυτιστούμε λοιπόν, μου κάνατε μια ερώτηση και σας είπα ότι είναι η πρώτη φορά το 2016 που η τεράστια επιτυχία της Ελλάδος είναι ότι είχε μεγαλύτερη επιμήκυνση της περίοδου θερινή και συνεχίστηκε και το χειμώνα. Οι πληρότητες των ξενοδοχείων είναι η απόδειξη. Δεν θα σας το αποδείξω. Λέμε όμως, είναι συγκυριακό το θέμα αυτό. Πού οφείλεται, επειδή είστε πολύ ωραία, οφείλεται επειδή είμαστε εμείς πολύ ωραίοι. Μήπως φτηνή είναι, μήπως επειδή κατέρευσε η οικονομία μας, κατέρευσαν και αυτά. Λέει ο άλλος. Όχι, όχι. Γιατί η πατρίδα μας είναι. Αυτό το στηρίζουν τα στοιχεία. Μισό λεπτό, κύριε Κουντούρα, να το πείτε ολοκληρωμένα. Διότι λέει μαζεύουμε μεν κόσμο. Μπράβο. Έλα όμως που μαζεύουμε κόσμο που δεν ξοδεύει. Έτσι. Οπότε τι να τον κάνω που έρχεται εδώ. Δεν είναι αλήθεια. Μισό λεπτό. Πώς δεν είναι αλήθεια. Και είναι τα στοιχεία. Και κύριε, το ερώτημα πώς δεν είναι αλήθεια. Γιατί μαζεύουμε και κόσμο. Και ο Σέτε το είπε. Μισό λεπτό, ρε οικονό μου. Λοιπόν, λέει ότι μαζεύουμε κόσμο γιατί που δεν ξοδεύει. Διότι λόγω της οικονομικής κρίσης και της αυξημένης φορολογίας δεν έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε υψηλού επίπεδου σε ευρύτατη κλίμακα τουριστικές υπηρεσίες και έρχεται ο φτωχοτουρίστας.
Χαίρετε, καληνύχτα σας. Τι να το κάνω να μαρθούν 30 εκατομμύρια και αφήσουν από ένα ευρώ καθένας. Ωραία. Λοιπόν, δεν συμβαίνει αυτό και θα σας εξηγήσω να γιατί. Τι συμβαίνει. Να σας πω. Εντυπωσιακή αύξηση 23% στις διανυκτερεύσεις στην Αττική. Μάλιστα. Αύξηση 5,5% πληρότητα σημείωσαν τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Κινήθηκαν γύρω στο 90% με τα στοιχεία του ΙΤΕΠ, του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, οι πληρότητες. Αύξηση 1,1% στα έσοδα των ξενοδοχείων. Όλα αυτά είναι επίσημα στοιχεία. Για Αττική μιλάτε. Σε όλη την Ελλάδα. Το ΙΤΕΠ κάνει σε όλη την Ελλάδα για τον τζίρο. Ο τζίρος στον τομέα υπηρεσιών, καταλήμματος, εστίασης είχε άνοδο 4,3% από την Ελστάτ. Σύμφωνα με την Expedia, το 2016 σημειώθηκε κατακόρυφη αύξηση τζίρου. Όχι, δεν είναι αποσπασματικά, είναι επίσημα στοιχεία. Καταλήμματων κατά 36% πανελλαδικά. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι από επίσημες πηγές που είναι το ΙΤΕΠ, η Expedia, το STR. Όπως επίσης ο κύριος Τάλεμπ Ριφάη. Συνολικά αυξήθηκαν τα έσοδα πέρσι, τη βερσινή σεζόν. Γιατί εδώ λένε ότι μειώθηκαν 6,4%. Ναι. Λοιπόν, αυτό αν θέλετε να μιλήσουμε για τα έσοδα, υπάρχει... 800 τόσα εκατομμύρια ευρώ. Ναι, περίπου. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει αυτό. Όχι. Υπάρχει μία απόκληση των στοιχείων, των προσωρινών στοιχείων, το οποίο είδανε το φως της δημοσιότητας και αμφισβητήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, γιατί τα στοιχεία τα οποία εκείνοι έχουν είναι τελείως διαφορετικά. Εμείς λοιπόν θορυβηθήκαμε. Πήγαμε και κάναμε το Υπουργείο Τουρισμού με τον ΕΟΤ, μια συνάντηση με την Τράπεζα της Ελλάδος και θα κάνουμε μια ομάδα εργασίας να δούμε γιατί για πρώτη φορά τα στοιχεία τα οποία έχουν παρουσιαστεί, τα προσωρινά, έχουν τέτοια απόκληση. Όμως, από εκεί και πέρα, το τι έχει συμβεί με τα προσωρινά στοιχεία τα οποία έχει δώσει η Τράπεζα της Ελλάδος και ελπίζουμε να βρούμε γιατί υπάρχει αυτή η απόκληση, δεν συνάδουν με κανένα άλλο στοιχείο που έχει να κάνει με όλα τα επίσημα στοιχεία που είναι ότι οι τζίροι των ξενοδόχων αυξήθηκαν, ότι η τιμή του μέσου δωματίου δεν έπεσε, ότι αυξήθηκε το ΦΠΑ, ότι αυξήθηκαν οι καταθέσεις από όλα τα ΚΑΔ των τουριστικών... Το ότι αυξήθηκε το ΦΠΑ καλό είναι. Όταν έχεις τζίρο, πληρώνεις και ΦΠΑ. Να το αυξήσουμε κι άλλο, άμα είναι έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Τα έσοδα, λέει. Καλά, άλλο λέω. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αφήστε το θέμα των εσόδων, γιατί μιλώντας προχθές και με τον κύριο Ανδρεάδη, και ο ίδιος θεωρεί ότι είναι ένα θέμα το οποίο θέλει περισσότερη έρευνα. Γιατί και τα δικά του τα στοιχεία δείχνουν. Α πούμε λοιπόν ότι είναι έτσι. Μισό λεπτό. Τα στοιχεία όμως αυτά δεν τα έδωσε η Ελστάτ. Τώρα ποιος τα έδωσε. Όχι. Είναι προσωρινά ακόμα, υποστηρίζεται. Είναι προσωρινά. Έτσι μας έχουν πει τουλάχιστον. Αλλά πέρα από αυτό. Θα σας πω ότι τα στοιχεία τα επίσημα επίσης που έχουμε και εμείς ως Υπουργείο μέσα από τον μεγάλο tour operator TUI, Thomas Cook και τους μεγάλους Ross Tourism, SETO, ABDA δίνουν ότι ο τουρισμός πολυτελείας αυξήθηκε στην Ελλάδα 10%. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σημαίνει ότι από τα 28 εκατομμύρια που φέραμε ιστορικό ρεκόρ στην Ελλάδα αφήξεων, το 10% είναι πολύ ψηλού εισοδήματος. Έρχεται λοιπόν και η Αμερική που πετύχαμε, να σας πω άλλο ένα πολύ ευχάριστο νέο, να έχουμε απευθεία σύνδεση με Αμερική όλο το χρόνο. Αυτό λοιπόν είναι, αν θέλετε, και η επιτυχία αυτής της κυβέρνησης. Διαπραγματεύτηκε και έχει φέρει πάνω από 300 πτήσεις νέες και το 16 και το 17, έτσι ώστε όταν υπάρχει πρόσβαση έρχονται και οι τουρίστες. Ο τουρισμός είναι ψυχολογία. Είμαστε λοιπόν πολύ ευχαριστημένοι γιατί ανοίξαμε και νέους προορισμούς. Πάνε στη Ζάκυνθο, στη Σκιάθο, στη Μήλο, στην Πάτμο, στην Κάρπαθο, Σάμο, στην Καλαμάτα, νέες πτήσεις, τις οποίες διαπραγματευτήκαμε πολύ σκληρά σε όλες αυτές τις εκθέσεις που μπορώ να σας πω ότι είχαμε εξαιρετικά δυναμική παρουσία και βάλαμε και νέες εκθέσεις πολύ σημαντικές όπως είναι της Ινδίας, φέτος της Κίνας. Θα αυξηθούν, πιστεύετε, οι αφίξεις και τα έσοδα ή θα είμαστε πάνω κάτω στα ίδια? Γιατί άκουσα καλά νέα και από τον Πρωθυπουργό και από τον κύριο Ανδρεάδη στην συνάντηση που είχαν προχθές. Πανηγύριζαν ταυτόχρονα. Ναι, γιατί τα επίσημα στοιχεία έρχονται παραδείγματος χάρη από, όπως σας είπα πάλι, επίσημους φορείς όπως είναι ο DRV. Είναι ο σύνδεσμος ταξιδιωτικών γραφείων της Γερμανίας. Μάλιστα. Που αφορά όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία της Γερμανίας. Φαίνονται λοιπόν οι προκρατήσεις που έχουν γίνει. Λοιπόν, έκανε ο ίδιος δηλώσεις και είπε για την Ελλάδα. Είναι μεγάλο το νούμερο, θα σας σοκάρει. Οι προκρατήσεις είναι μέχρι και 70% παραπάνω από το 2016. Ακριβώς. Αυτός έκανε τις δηλώσεις. Εμείς έχουμε να προσφέρουμε κάτι καινούριο σε σχέση με το παρελθόν. Είμαστε ήλιος θάλασσα. Ο ιδιωτικός τομέας έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Αυτό δεν θέλει. Όχι, λέω, ρε παιδί μου, ότι. Ο ιδιωτικός τομέας έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Όχι, όχι, όχι. Ακούστε με. Το δεύτερο κομμάτι που εμείς ενισχύσαμε είναι ο θεματικός τουρισμός. Ο θεματικός τουρισμός, λοιπόν, που πάλι ήταν ζητούμενο όλων των εποχών, για πρώτη φορά αυτή η
Επιτροπή Θρησκευτικού Τουρισμού με τις τρεις εκκλησίες που είχε συγκροτηθεί πριν από πάρα πολλά χρόνια, δεν είχε λειτουργήσει ποτέ. Ναι. Το 2015 λοιπόν εμείς τη λειτουργήσαμε, γιατί πρώτα απ' όλα θέλαμε να ενισχύσουμε το θρησκευτικό τουρισμό εν όψη του 2016 που ήταν το έτος θρησκευτικού τουρισμού με την Ελλάδα-Ρωσία. Κάναμε φόρουμ, έχετε δει, είχα έρθει και εδώ, σας είχα πει για όλα αυτά που έχουμε κάνει. Αυξήθηκε λοιπόν ο θεματικός τουρισμός θεαματικά, ειδικά σε περιοχές της Ελλάδος που είχαν ανάγκη να υποστηριχτούν οικονομικά. Βόρειο Ελλάδα πάρα πολύ και όπου υπάρχουν βυζαντινά μνημεία, μοναστήρια κλπ. Μπήκαν λοιπόν και οι ιδιώτες. Μα εδώ είναι όλο. Εδώ είναι όλη η διαφορά. Ότι εμείς φτιάχνουμε το πλαίσιο σαν Υπουργείο, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις, το νομοθετικό. Μα δεν το φτιάχνετε, κύριε Υπουργέ. Αυτό σας λένε. Ότι έχετε υπερφορολογήσει τον κλάδο και κοντεύετε να τον διαλύσετε. Και όλα είναι στον αυτόματο πιλότο. Ευτυχώς που είμαστε στο γεωγραφικό μήκος και πλάτος που είμαστε και λειτουργεί σχεδόν αυτόματα. Έχετε υπερφορολογήσει, αυτό λένε. Όλοι οι ξενοδόχοι φωνάζουν. Και ετοιμάζεστε να βάλετε και αυτό το 1 ευρώ επάνω. Τι θα γίνει? Λοιπόν. Αυτό είναι το πλαίσιο. Έχετε φτιάξει ένα αρνητικό περιβάλλον. Δεν μπορείτε να τα πιστώνεστε όλα, λοιπόν. Να λέτε ότι τα πιστώνεστε. Μιλάω για τον τουρισμό και για την επιτυχία. Ακούστε με λίγο. Ο τουρισμός είναι ένας κλάδος ο οποίος φορολογείται όπως φορολογούνται όλοι οι άλλοι κλάδοι. Καταλαβαίνω τι θέλουν οι ξενοδόχοι, όμως τα αποτελέσματα δείχνουν ότι και οι αφίξεις έρχονται. Και οι tour operators δουλεύουν μαζί μας και οι τζίροι των ξενοδοχείων είναι πολύ μεγάλοι. Άρα... Επομένως δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα, αυτό μας λέτε. Βάλετε και άλλους φόρους τότε. Δεν είπα. Σας παρακαλώ. Μα έτσι είναι, μα κύριε λέτε... Υπουργέ. Κύριε Φωνά, μου λέτε όλος πράγματα όλος τα οποία δεν λέω. Όλος ο κλάδος φωνάζει για την υπερφορολόγηση. Έχετε βρει πραγματικά μια χρυσή αγελάδα και νομίζετε ότι συνεχώς θα βγάζει χρυσάφι. Δεν θα βγάζει κάποια στιγμή. Ο κύριος Ανδρεάδης είπε ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία και την εθνική πολιτική η οποία έχει τέτοια τεράστια επιτυχία, η οποία τα δύο τελευταία χρόνια έχει κάνει ιστορικά ρεκόρ. Το 2017 λοιπόν φαίνεται ότι θα έχει πάνω από 30 εκατομμύρια και πολύ πολύ μεγάλο εισόδημα. Το γεγονός ότι υπάρχει φορολογία σε όλους τους κλάδους είναι για όλους τους Έλληνες και η κυβέρνησή μας έχει δεσμευτεί, όπως και εγώ, ότι θα προστατεύσουμε όσο μπορούμε τον τουριστικό κλάδο όταν δημοσιονομικά μας επιτρέψουν οι συνθήκες. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα προηγούμενα χρόνια, δυστυχώς, της κρίσης όλοι επιβαρυνθήκαν. Έτσι επιβαρύνθηκε και ο κλάδος του ξενοδοχείου. Ελάτε, λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα λοιπόν η δική μου η δουλειά, γιατί πρέπει να μιλάμε για τη δική μου τη δουλειά του τουρισμού, είναι να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις που οι ιδιώτες θα κάνουν καλύτερες επενδύσεις. Και γίνονται 142 νέες επενδύσεις μόνο των ξενοδόχων Ελλήνων το 2016. Ο ίδιος ο κύριος Ανδρεάδης, ο κύριος Ρέτσος, επειδή μου τους αναφέρατε πιο πριν, είναι αυτοί οι οποίοι το 2016 επενδύσανε σε Ρόδο, Κο, Αθήνα, Κέρκυρα. Αν λοιπόν ήταν όλα τόσο τραγικά όπως τα λέτε, δεν θα κάναν τόσο τεράστιες επενδύσεις. Το ίδιο κάνουν και όλοι οι ξενοδόχοι. Στην Ρόδο, στην Κρήτη, 142 έκρηξη επενδύσεων. Άρα λοιπόν κάτι κάνουμε καλά, κύριε οικονόμου. Και το πιο σημαντικό για να κλείσω είναι ότι ανοίξαμε και νέες αγορές. Φέραμε πολλές επενδύσεις, ενισχύσαμε τις τοπικές οικονομίες, στηρίξαμε το θεματικό τουρισμό που για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκαν και λειτουργήσαν όλες οι επιτροπές, γιατί και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε, και το κράτος έχει συνέχεια. Το 2017 λοιπόν θα είναι εξαιρετικό αν όλα πάνε καλά. Ωραία. Να σας πω μια αγορά που έχετε κρατήσει κλειστή. Παρακαλώ. Την εσωτερική, τον εσωτερικό τουρισμό, ο οποίος έχει μειωθεί και το ξέρετε πάρα πολύ. Και δεν ξέρω πώς θα μπορούσατε να το ενισχύσετε σε τι περιβάλλον που να μην έχει να κάνει με τα δικά σας. Ναι. Έτσι. Έχει να κάνει με την ευρύτερη οικονομική πολιτική. Ναι, ναι. Θα μπορούσε να ενισχυθεί. Αλλά ένα κομμάτι είναι σημαντικό γιατί το ξέρετε καλύτερα από μένα ότι ο εσωτερικός τουρισμός ήταν βασικός αιμοδότης σε κάθε τουριστική περίοδο. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι που το ακούω από πάρα πολλούς. Εντάξει, λέει ρε παιδιά. Αλλά εμείς είμαστε μια χώρα που ούτε εκπαίδευση έχουμε για στελέχη στο επίπεδο του τουρισμού. Ή επικρατεί και λίγο ψηλό χάος. Στις εργασιακές σχέσεις που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο. Υπάρχει μεγάλη εκμετάλλευση νέων παιδιών, μαθητείας, προσφύγων μεταναστών κτλ. Τι κάνετε γι' αυτό, ώστε να μην χάνετε και από εκεί λεφτά και να υπάρχει μια κανονικότητα? Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα... Είναι για τον εσωτερικό τουρισμό, είναι ευρύτερο βέβαια, το θέμα το καταλαβαίνω. Ο εσωτερικός τουρισμός λόγω της κρίσης όντως είχε μία πτώση μέχρι και το 2015. Το 2016 είχε μία αύξηση, τουλάχιστον έτσι αποτυπώθηκε από όλα τα στοιχεία, της τάξης περίπου του 7%. Φαίνεται από τα επίσημα στοιχεία του πόσοι επιβάτες στο εσωτερικό διακινήθηκαν στα νησιά, 99%. Η αύξηση που υπήρξε των Ελλήνων ήταν περίπου στο σύνολό της 5%. Μάλιστα. Εμείς για 5 ώρες στο νησί και γύρισε, αυτό είναι αύξηση.
Εμείς αυτό εδώ που... πια, κυρία Υπουργέ, περισσότερο συμφέρει να πας ως τουρίστας στο εξωτερικό, στον ίδιο χρόνο εννοώ, θα ξοδέψεις πολύ λιγότερα από ό,τι στην Ελλάδα. Για τον Έλληνα τουρίστα, αυτό που λέω. Ο Έλληνας τουρίστας, λοιπόν, το 2016 για τον ελληνικό εσωτερικό τουρισμό έχει αύξηση γύρω στο 5 με 7%. Αυτό το στοιχείο αυτό δεν λέει τίποτα. Σαν στοιχείο έτσι όπως το περιγράφεται, γιατί μην μένουμε στους αριθμούς συνέχεια. Έχει και μια τάση η πολιτική. Να πετάτε έναν αριθμό στον αέρα και να λέει ναι, αλλά έγινε αυτό, δεν είναι έτσι. Μέσα στον αριθμό αυτό τι κρύβεται. Αν για παράδειγμα εγώ πήγα για αυθημερών σε ένα νησί και γύρισα, αυτό πιάνεται ως περιπέτεια στο Survivor. Έτσι είναι. Έτσι είναι, ναι. Τα νούμερα λοιπόν τα οποία εγώ σας λέω δεν είναι ένα νούμερο που απλά πετάω. Είναι νούμερα ξενοδοχείων και νούμερα αφίξεων τα οποία αφορούν Έλληνες τουρίστες. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν το νούμερο το 5 με 7% είναι απολύτως εξακριβωμένο και από την Aegean και από την Ένωση, από τις Ενώσεις Ξενοδόχων, γιατί φαίνεται ποιοι είναι οι Έλληνες τουρίστες και ποιοι είναι οι ξένοι. Ωραία. Το πιο σημαντικό όμως είναι αυτό που κάναμε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, είναι ότι 200.000 δικαιούχοι Έλληνες πήρανε από τον ΟΑΕΔ τη δυνατότητα να κάνουν διακοπές για τον κοινωνικό τουρισμό και μάλιστα προσφέραμε και τη δυνατότητα να στηρίξουμε και τα νησιά μας τα οποία είχαν πρόβλημα μέσα σε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόγραμμα το οποίο είχε του Βορείου Αιγαίου, τα οποία είχαν πρόβλημα με τους μετανάστες. Αυτό λοιπόν βοήθησε πάρα πολύ και τον ελληνικό εσωτερικό τουρισμό, βοήθησε και τα νησιά μας πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ σημαντικό να σας πω ότι πήρανε μία ανάσα υπό την έννοια ότι και ο ελληνικός τουρισμός στηρίχτηκε και τα νησιά μας μέσα σε ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά τα νησιά αυτά στηρίχτηκαν με πάνω από 50 fan trips, δημοσιογράφων, bloggers, γραφείων ταξιδίων και έτσι σήμερα το 17 οι προκρατήσεις έχουν τεράστια αύξηση. Να σας πω παρεπιπτόντως ότι προχθές είχα μαζέψει την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, όλους τους δημάρχους από όλα τα νησιά που είχαν το πρόβλημα. Καθίσαμε, κάναμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση. Όλα αυτά τα μέτρα τα οποία είχαμε πάρει μας ευχαρίστησαν γιατί απέδωσαν πάρα πολύ και συνεχίζουμε την υποστήριξη των νησιών αυτών και το 2017 με μείωση πιο δυναμικά. Μετακίνηση. Τώρα, όσο αφορά... Και μετακίνηση. Μετακίνηση, ρε παιδιά. Τα νησιά, ναι. Έχεις δει τα εισιτήρια που είναι. Στο χέρι της είναι. Αυτό λέω. Ο ιδιωτικός τομέας έχει κάνει πολύ μεγάλες προσπάθειες. Αρκεί να σας πω ότι πέρυσι οι ιδιωτικές εταιρείες ατμοπλοϊκών συνδέσεων μείωσαν 30 έως και 50% τα εισιτήρια προκειμένου να ενισχύσουν τα νησιά αυτά. Και αυτοί από την πλευρά τους κάνανε ό,τι μπορούσαν. Όμως υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό που θίξατε, της εκπαίδευσης. Και κλείνω. Η εκπαίδευση λοιπόν. Η εκπαίδευση, καλώς ή κακώς, είχε καταληφθεί όλα αυτά τα χρόνια. Το 2013 έκλεισε δυστυχώς ο οργανισμός ΟΤΕΚ και το 2010 είχε κλείσει και η σχολή ξεναγών. Εμείς παραλάβαμε λοιπόν μια τουριστική εκπαίδευση σε πλήρη διάλυση. Αυτό που κάναμε είναι να μην κάνουμε κάτι αποσπασματικό, ενισχύσαμε όσο μπορούσαμε τα 8 ΙΕΚ που έχουμε και τις δύο επαγγελματικές σχολές στην Κρήτη και στη Ρόδο και τώρα ολοκληρώνουμε με μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων και καθηγητών και με τη βοήθεια όλου του πολιτικού κόσμου, γιατί εγώ κάλεσα για πρώτη φορά όλους τους τομεάρχες τουρισμού όλων των κομμάτων και τους είπα σχεδιάζουμε την τουριστική εκπαίδευση που για μας είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι ζητούμενο ετών. Θέλουμε και τις προτάσεις σας. Θα σας πω ότι αυτό έχει γίνει δύο φορές. Μόνο ένα ή δύο κόμματα προς το παρόν, δύο αν δεν κάνω λάθος, μας έχουν στείλει τις προτάσεις τους. Θα τους ξανακαλέσω για να γίνει άλλη μια συζήτηση. Εμείς έχουμε ολοκληρώσει επιστημονικά πια, γιατί όπως καταλαβαίνετε, μόνο επιστημονικά μπορούμε να το κάνουμε. Δεν προλάβαμε να σας ρωτήσουμε για αυτή την περίφημη μπούρκα που βάλατε, που επικριθήκατε εντόνως και σωστά νομίζω ότι επικριθήκατε. Και έτσι πρέπει να δώσετε μια απάντηση. Και έτσι λοιπόν θα ολοκληρώσουμε το θέμα της εκπαίδευσης, το οποίο πιστεύουμε να έρθει να νομοθετηθεί για να έχουμε μια πολύ δυνατή τουριστική εκπαίδευση. Καθώς και κλείσαμε, λάτε. Λοιπόν, δεν έχω το κάνατε αυτό, πραγματικά προκάλεσε εντύπωση, κύριε Υπουργέ. Δεν το περιμέναμε από εσάς. Θα μου είστε μια γυναίκα, κοσμοπολίτησα, Ευρωπαία κτλ. Ανοιχτή, ξαφνικά να πάτε σε μια χώρα και να ενδυθείτε, ας πούμε, έναν άλλο μανδύα. Για ποιο λόγο? Οι δικές μου οι απόψεις είναι γνωστές. Εγώ σέβομαι τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα όλων των χωρών που με φιλοξενούν για να πάω να προβάλλω την πανέμορφη πατρίδα μας. Όταν λοιπόν ήμασταν καλεσμένοι με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μέσα στον προσωπικό ξενώνα του Βασιλιά, οφείλουμε να σεβαστούμε κάποια πράγματα. Και θα σας θυμίσω ότι όλη η προκατοχή μου που πήγανε στη Σαουδική Αραβία ή στα Εμιράτα φορέσανε αυτό το μαντίλι, την μπούργα, όλη η προκατοχή μου και επίσης και γυναίκες πρωθυπουργών οι οποίοι επισκέφτηκαν τις χώρες αυτές. Άρα, εγώ είδα την Γερμανίδα συνάδελφό σας να πήγε αεράτη με τα ξανθά μαλλιά της, μια χαρά. Δεν με ενδιαφέρει και να μην τι κάνει τίποτα. Η Γερμανία. Δηλαδή, όταν έρχονται στη χώρα μας
εκπρόσωποι από τις χώρες αυτές. Εγώ απαιτώ. Που φορούν τη μαντήλα ή φορούν τη δική τους. Εγώ τους ζητάμε. Τους ζητάμε μου να επιτρέπετε, τα κύριε οικονόμου. Εγώ απαιτώ από όλους όσους έρχονται στην πατρίδα μας να σέβονται τις δικές μας παραδόσεις. Έτσι λοιπόν και εγώ σέβομαι τις δικές τους παραδόσεις. Και δεν επικρίθηκα, θα μου επιτρέψετε να σας πω. Επικριθήκατε. Καθόλου. Με την ίδια λογική τότε θα έπρεπε να επικριθούν και οι γυναίκες των πρωθυπουργών μας και οι προκάτοχοί μου όλοι που τυχαίνει να είναι γυναίκες. Τώρα μιλάμε για εσάς, τώρα μην πάμε σε συμψηφισμούς. Όχι, δεν είναι συμψηφισμοί. Λέμε ότι κάνατε κάτι. Ενάντια στα δικαιώματα της γυναίκας. Εγώ, σας παρακαλώ, εγώ αγωνίζομαι για τα δικαιώματα της γυναίκας από το 1985. Και δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να πει ότι κάποιος ο οποίος αγωνίζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα πάνω απ' όλα όλη του τη ζωή, ότι δεν έχει άποψη. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι όταν εγώ απαιτώ από όλους να σέβονται τις δικές μου παραδόσεις, θα σεβαστώ και εγώ τις δικές τους. Και όταν πάω να ζητήσω τη βοήθειά τους να στηρίξουν τον τουρισμό στη χώρα μου, οφείλω να σέβομαι τις παραδόσεις, είμαστε... ιδιαίτερα όταν είμαι με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όχι, μισό λεπτό. Και μια και είμαστε, και επειδή είστε γυναίκα και υπουργός και πολιτικός και νότια, έχετε να πείτε καμιά κουβέντα στον κύριο Ντάιζεμπλουμ? Γιατί περίπου μας κατηγόρησε ότι θα φάγαμε με εσάς. Κοιτάξτε, όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δυστυχώς διχασμοί, διχογνωμίες και ότι η Ευρώπη δεν είναι η Ευρώπη που έχουμε ονειρευτεί. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν τι βλέπουμε? Μία Ευρώπη δύο ταχυτήτων, της Βόρειας και της Νότιας. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε με τη δική μας την κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, να στηρίξουμε την Ελλάδα. Για να στηρίξουμε λοιπόν την Ελλάδα που είναι στην Ευρώπη του Νότου, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να διαπραγματευτούμε σκληρά για το συμφέρον των Ελλήνων. Οποιασδήποτε διχαστικές, ρατσιστικές, προβληματικές, προκλητικές δηλώσεις προσβάλλουν νομίζω όχι μόνο τις γυναίκες, προσβάλλουν τον άνθρωπο. Λύσαμε, κυρία Υπουργέ. Γιατί η Ευρώπη πρέπει να βλέπει ανθρώπους, όχι ισολογισμούς. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κοντουάκη. Και όπως λέει ένας τηλεθεατής, προσέξτε αν σας καλέσω στην Ταϊτή, διότι εκεί έχουν άλλο. Άλλες τοπικές φορές σχέσεις. Οι τηλεθεατές γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τις δικές μου τις απόψεις και ξέρουν ότι είμαι ένας κοσμοπολίτης, ανοιχτός άνθρωπος και όπως απαιτώ να σέβονται όλοι τις δικές μας παραδόσεις και εγώ φοράω το σταυρό μου. Φοράω ένα σταυρό και μόλις έρχονται μέσα. Φοράω το σταυρό μου όλοι. Τόσο. Πάντα. Έτσι οφείλουν και όσοι έρχονται στην πατρίδα μας να σέβονται τους δικούς μας κανόνες. Καλημέρα, κυρία Κουντουρά. Να είστε καλά, για τη συζήτηση. Διάλειμμα εμείς. Κατερίνα Στεφανίδη.